Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώθηκε σήμερα στο λιμάνι του Βόλου από την κινητή μονάδα αιμοληψίας στο νοσοκομείο Βόλου σε μια προσπάθεια να προτρέψουν να δώσουν αίμα όσους φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο. Η κυρία Κουτσιμπάνα Ευαγγελία, γιατρός βιοπαθολόγος, έκανε έκκληση στους πολίτες μέσα από την κάμερα του Άστρα να σπεύσουν να δώσουν αίμα, καθώς έχουν στερέψει τα αποθέματα εξαιτίας της κακοκαιρίας αλλά και της μετάλλαξης όμικρον που χτύπησε περισσότερο τους νεότερους, οι οποίοι αποτελούν τον κύριο κορμό των αιμοδοτών. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι βγήκαμε εκτάκτως αυτό το μήνα και θα είμαστε εδώ και θα είμαστε και στην πλατεία Ελευθερίας αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη, για να μπορέσουμε να καλέσουμε τους εθελοντές που φοβούνται να έρθουν στο νοσοκομείο, να έρθουν έστω έξω στην κινητή μονάδα, να δώσουν αίμα και να προσφέρουν για τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε λίγο λιγότερο ή και λίγο περισσότερο, μια μέτρια κατάσταση θα έλεγα, σήμερα, όχι ούτε άσχημα, ούτε πολύ καλά. Θα θέλαμε περισσότερο εθελοντισμό, περισσότερο κόσμο, γιατί οι ανάγκες και με το COVID έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οι άνθρωποι αυτοί που νοσηλεύονται από COVID μεταγγίζονται πάρα πολύ συχνά. Είναι ένας ιός που τους διαλύει και στο κομμάτι αυτό. Και το περιβάλλον τους πιθανότατα να νοσεί εκείνο το χρονικό διάστημα και να μην μπορούν να έρθουν. Άρα οι εθελοντές εδώ πρέπει να βοηθήσουν. Ό,τι θέλουμε να κάνουν οι άλλοι για μας, πρέπει να κάνουμε και εμείς για τους άλλους. Σαφέστατα, δεν σταματάνε οι πάγιες ανάγκες, τα χειρουργεία, οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, οι νευροπαθείς ασθενείς, τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία, οι άνθρωποι που μεταγγίζονται χρόνια με μεσογειακή αναιμία, καταστάσεις αιματολογικές, οι καρκίνοι, αυτά δεν σταματάνε ποτέ. Αλλά έχει επιπλέον προσθεθεί και ένα μεγάλος αριθμός ατόμων τα οποία έχουν COVID και χρειάζονται μεταγγίσεις. Η αιμοδοσία θα έλεγα ότι από προ-COVID εποχής έχει αιμοδοτεί πάρα πολύ. Δεν καλύπτουμε μόνο τις ανάγκες της Μαγνησίας και των Βόλου και γύρω χωριών, αλλά τις ανάγκες και των κλινικών, των ιδιωτικών κλινικών του νομού μας και των σποράδων. Τις ανάγκες από τις σποράδες. Όλοι οι άνθρωποι καταλήγουν σε εμάς. Αυτό είναι, γιατί όταν σου ζητάνε 80 την ημέρα, αναγκαστικά, αν δεν έχεις, θα πας πίσω κάποια χειρουργία. Εάν μέχρι να... θα στοχεύσεις να μην πεθαίνει άνθρωπος. Αυτή είναι η ιεραρχία του αίματος. Ένα αίμα κρατάει 35 μέρες. Λοιπόν, αλλά όσο περνάει η πάροδος του χρόνου, οι ανάγκες... και αν σου έρχονται 10 και 20 άτομα τη μέρα, δεν μπορούν να καλύψουν τα 80 που σου ζητάει η ημέρα σου σαν ανάγκες. Μάλιστα. Θέλει πολύ καλό χειρισμό και πολύ καλή στρατηγική όσον αφορά τη διαχείριση. Πρώτον. Και δεύτερον και κυριότερον, όσο καλή διαχείριση να κάνεις, είναι ένα αγαθό το οποίο δεν αντικαθιστάται, δεν παράγεται από πουθενά και δεν αγοράζεται. Θα πρέπει να το δώσει άνθρωπος προς άνθρωπο. Και καλό θα είναι να μπαίνουμε στη διαδικασία όταν είμαστε υγιείς, να δίνουμε αίμα, γιατί πέρα από τον αλτρουισμό και το κομμάτι σώζω μια ζωή, υπάρχει και το κομμάτι βοηθιέμαι και εγώ όσον αφορά υπερτάσεις, καρδιοπάθειες, έτσι εγκεφαλικά. Προστατεύομαι και εγώ λοιπόν όταν δίνω αίμα. Την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου από τις 9 έως τη 1 το συνεργείο της αιμοδοσίας θα βρίσκεται στην πλατεία της Ευαγγελίστριας και για το πρόγραμμα των εξωτερικών αιμοληψιών οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από το site της μονάδας αιμοδοσίας του νοσοκομείου καθώς και από τα τηλέφωνα της ομάδας αιμοδοσίας.